Συνεχίζουμε στο γήπεδο Λωτρού. Έχω μαζί μας τον πρόεδρο της κοινότητας του Λωτρού, τον Βαγγέλη Χρυσάφη, έναν παλιό ποδοσφαιριστή. Έχει παίξει σε πολλές και μεγάλες ομάδες. Βλέπω φέτος είσαι και πάλι στην ομάδα του Λωτρού. Οι στόχοι της ομάδος, ποιοι είναι, Βαγγέλη? Οι στόχοι της ομάδος είναι άνοδο. Άνοδο κατηγορίας. Έχουμε πολύ καλό υλικό. Όλα τα παιδιά σχεδόν είναι από το Λωτρό. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, έχουμε ένα καλό προπονητή που έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες και είναι ευτυχής που είναι από το Λωτρό. Σίγουρα. Η βοήθεια του Νίκου του Αναστασόπουλου είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι η εμπειρία του τα λέει όλα. Η ομάδα σίγουρα θα πάει για άνοδο. Δεν είμαστε ο Λωτρός για αυτή την κατηγορία. Αδικείται λοιπόν, πάντως. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα τώρα θα δείξει την πορεία τι μπορούμε να κάνουμε. Όσο μπορούμε θα ενισχύσουμε την ομάδα με διάφορους παίχτες και εμείς με το, που είμαστε στο Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε να, με τη βοήθειά μας να ενισχύσουμε όσο μπορούμε τα παιδιά, ό,τι θέλουν. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Βλέπω φέτος ξεκινάτε και πιο νωρίς. Καμία ομάδα στην κατηγορία σας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Τι ξεκινάτε νωρίς, να είστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Ναι, ξεκινάμε πιο νωρίς. Από ό,τι βρεθήκαμε σήμερα, είχαμε μια συζήτηση, μαζευτήκαν όλα τα παιδιά και αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά που μαζευτήκαν εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι με αυτό το υλικό, αυτή την κατηγορία θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την άνοδο, να πάμε στην Α2 κατηγορία. Έγινε, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Και εγώ ευχαριστώ.